Δεν ξέρω αν ο Τόλος ο Τερζής βρίσκεται σε κάποια παραλία αυτή τη στιγμή και το διακόπτουμε. Κόουτς, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Δεν πάει σε παραλίες ο Τερζής. Μόνο στο βουνό. Σε παραλία δεν είμαστε. Είμαστε στη Βέρεια, αλλά νομίζουμε ότι είναι χειμώνας, γιατί από χθες αρχίσει και βρέχει και σήμερα έριξε βροχή. Για να σας δεν βοηθάει, λέει να καλοκαιριάσει. Για να σας βοηθάει να μπαίνετε στο μούτι της επόμενης χρονιάς μάλλον. Μπορεί. Καθόλου απίθανο. Για εσάς υπάρχει ξεκούραση τώρα, γιατί για τους παίκτες οκ, υπάρχει. Για εσάς δεν ξέρω τώρα πώς είναι η κατάσταση αυτό το διάστημα. Σίγουρα τώρα από την Πέμπτη που κάναμε την τελευταία προπόνηση και μετά σταματήσαμε, σίγουρα οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί, δεν έχουμε αυτό το κάθε μέρα στην προπόνηση στο Ρίσιο. Απλά όποτε μας ζητηθεί η βοήθεια για να δούμε κάποιους ποδοσφαιριστές που μας στέλνει είτε ο πρόεδρος είτε ο διευθυντής, σίγουρα αφιερώνουμε κάποιο χρόνο για να πούμε και τη γνώμη μας κι εμείς. Άρα δεν σταματάει η δουλειά με λίγα λόγια. Η δουλειά συνεχίζεται καθημερινά, απλά όχι με τους ρυθμούς που είχαμε και όχι στο γήπεδο. Ωραία. Δεξί μπακ βρήκαμε. Άλλη μεταγραφή. Δεξί μπακ βρήκαμε εδώ και καιρό. Δεν εννοείται. Θα σας πάω κούτσα δύσκολα. Άλλη μεταγραφή έχουμε έτοιμη στα ζαγκαριά. Ποιο είναι το δεξί μπακ? Το δεξί μπακ, αυτός ο γνωστός, ο Σουηδός είναι. Α, ωραία. Αλλά δεν έχει ανακοινωθεί, γι' αυτό λέμε. Όχι, όχι, εντάξει, θα ανακοινωθεί. Νομίζω ότι είναι τυπικά τα θέματα που μένουν. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό το ποδοσφαιριστή. Ναι. Μάλιστα, εντάξει. Γιατί και ο Σάββος ο Παντελίδης μας το είπε μεν, ναι, αλλά μας έκανε τρίπλα δε. Λέει, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Τέλος πάντων, εντάξει. Μέχρι να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις, ξέρετε πώς είναι σε αυτές τις μεταγραφές, αυτές τις δουλειές, όλο και μπορεί κάτι να συμβεί. Μέχρι να γίνουν επίσημα η ανακοίνωση είτε από τη μία ομάδα είτε από την άλλη, σίγουρα δεν είναι τίποτα τελειωμένο. Πάντως με το συγκεκριμένο, νομίζω ότι καλύψατε μία θέση με την οποία πονοκεφαλιάσατε αρκετά φέτος, είναι η αλήθεια. Εντάξει, στην συγκεκριμένη θέση υπήρχαν δύο ποδοσφαιριστές που κάποια στιγμή έπαιζε ο ένας, κάποια στιγμή έπαιζε ο άλλος. Χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές, 2-3 φορές, αν δεν κάνω λάθος, και ο Σόουζα σε αυτή τη θέση. Ήταν μια επιθυμία, κοινή επιθυμία ολωνών στην ομάδα από αυτών που αποφασίζουμε τέλος πάντων, ότι θα πρέπει να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής σε αυτή τη συγκεκριμένη τη θέση. Και από την άλλη πλευρά. Είχαμε θεματάκια. Απ' την άλλη βρήκες παιδί, οκ. Το Γενάρη, ναι. Ναι, το Γενάρη. Γενικά, στα μπακ είχαμε ζητήματα φέτος, συνολικά στη χρονιά. Εντάξει, κοιτάξτε, το πρώτο γύρο ήταν και ο Ισπανός ο Μενέντες, έτσι, ο οποίος, ας πούμε, δεν συνέχισε από τον Ιανουάριο και μεταδόθηκε στην Ισπανία σε μια ομάδα β' κατηγορίας εκεί δανεικός. Λογικό ήταν να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Και ο ποδοσφαιριστής που πήραμε μαζί με τον ήδη ποδοσφαιριστή που είχαμε, τον Βαλεριάνο, έτσι νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο καλύψανε πολύ καλά τη θέση αυτή τη συγκεκριμένη. Coach, τι περιμένουμε τώρα σε αυτή την περίοδο, τη μεταγραφική που έρχεται για τον Άρη? Ήδη ο Σάββας Παντελίδης λίγο πολύ μας έβαλε στο κλίμα, είπε 1-2 παίκτες εδώ, 1-2 παίκτες εδώ, 2-3 παίκτες εδώ. Θα πάμε πάλι σε πολλές επιλογές ή σαφέστα λιγότερες σε σχέση με πέρυσι? Ή για να το συμπληρώσω εγώ λίγο αυτό το χρήσανθο, λιγότερες βασικών και περισσότερο συμπληρωματικές ενδεχομένως. Νομίζω ότι ο κόουτς τα είπε στην συνέντευξη τύπου την προηγούμενη εβδομάδα. Σίγουρα δεν θα πάμε σε πάρα πολλές βασικές επιλογές. Έτσι, νομίζω ότι η κατάσταση σε σχέση με πέρσι το καλοκαίρι είναι εντελώς διαφορετική. Πέρσι υπήρχαν μόνο τα παιδιά που είχαν συμβόλαιο από την ομάδα που βγήκε από τη Football League στη Super League, έτσι, από τη Β' Εθνική. Χρειαστήκαμε 18 μεταγραφές, τόσες είχαμε κάνει πέρσι το καλοκαίρι. Νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση. Τώρα υπάρχουν ποδοσφαιριστές από το βασικό κορμό που έχουν συμβόλαιο και για την επόμενη περίοδο. Άρα νομίζω ότι δεν θα χρειαστούμε πάρα πολλές μεταγραφές όσον αφορά τη βασική εντεκάδα. Σίγουρα θα χρειαστούν κάποια παιδιά σαν εναλλακτικές λύσεις. Νομίζω ότι ο αριθμός δεν έχει σχέση με τον περσινό, θα είναι πολύ λιγότερες σχέση με πέρσι. Πάντως, από ό,τι καταλάβαμε και από όσα ακούσαμε για τον κύριο Παντελίδη την προηγούμενη εβδομάδα, εντάξει, που δεν μίλησε με πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά τον Άρη που θέλει τη νέα σεζόν, και είναι φυσιολογικό στην χρονική περίοδο που βρισκόμαστε, αλλά έδωσε αυτό το οποίο είπε, και από ό,τι καταλάβαμε θα είναι και ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο θα χτιστεί ο Άρης νέα σεζόν. Είναι ένας Άρης ο οποίος θα τρέχει και θα πιέζει. Δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπαμε και στο δεύτερο γύρο.
Εντάξει, αυτό είναι το... αυτά είναι τα πράγματα που προσπάθησε να πέρασει ο προπονητής έτσι από ένα διάστημα και μετά όταν ήρθε στην ομάδα. Αυτή είναι και η κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει για την επόμενη χρονιά. Σίγουρα δεν ανοίχτηκε πολύ, δεν είπε πολλά πράγματα γιατί είναι λογικό, περιμένει να δει ποιες κινήσεις θα γίνουν, περιμένει να δει ποιοι παίκτες θα αποκτηθούν σε αυτές τις συγκεκριμένες θέσεις που πονάει η ομάδα. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να πει τις περισσότερα πράγματα, ήταν πιο επιφυλακτικός και λογικό είναι νομίζω. Σίγουρα θα μπορεί να πει πολλά περισσότερα όταν θα ξεκινήσουμε και εφόσον θα αρχίσουν να έρχονται και οι καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Αυτό να το περιμένουμε τώρα άμεσα. Εντάξει, η προετοιμασία βέβαια ξεκινάει σε 40 μέρες περίπου. Σα μέσα του. Πότε θες να έρθουν οι παίκτες νωρίτερα? Του Ιούνιου. Τι θα κάνουν διακοπές? Εντάξει, αυτή που ήθελα να καταλήξω, Χρήσαντε μου, είναι για να ρωτήσουμε και το κούσιο το εξής. Δηλαδή, μέχρι, η δική σου εκτίμηση κόσμου, μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία, σε τι πόσο το πιστεύεις ότι θα έχει καλυφθεί το νέο ρόστερ? Καταρχήν να πω το εξής. Τυπικά, ο παίκτης οποιοδήποτε μπορεί να έρθει 1η Ιουλίου. Τότε αρχίζουν οι μεταγραφές. Σωστό, σωστό. Επίσημα, ναι. Όλα τα συμβόλαια της προηγούμενης χρονιάς τελειώνουν 36. Σωστό αυτό. Σωστό. Ναι. Άρα 16 του μηνός ήταν εδώ, πείτε, ο Ματέο και ο Ρόουζ. 36 τελείωσαν τα συμβόλαια τους. Θα έρθει να κάνει προετοιμασία 15 μέρες. Τι με νοιάζει εμένα. Μπορεί μέχρι τότε να έχει ξεκαθαρίσει το. Ποιο? Το αν θα μείνουν ή θα φύγουν. Εγώ σου λέω, τυπικά όμως μπορείς να το ζητήσεις. Ναι. Μπορείς να το ζητήσεις θεωρητικά πάντα. Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό είναι το τυπικό μέρος βέβαια. Τώρα καλό θα ήταν όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία η ομάδα 15-16 Ιουνίου που είναι να δοθεί το πρώτο ραντεβού, καλό θα είναι ο προπονητής να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές από τους καινούργιους μιλάω στη διάθεσή του έτσι ώστε να μπορεί να δουλέψει γιατί το διάστημα μέχρι το πρώτο παιχνίδι είναι γύρω στις 40 μέρες μέχρι τις 25 Ιουλίου για να μπορέσει να δουλέψει αυτά τα πράγματα που θέλει για να παρουσιαστεί η ομάδα όσο το δυνατόν γίνεται πιο έτοιμη στα συγκεκριμένα τα παιχνίδια. Ναι, γνωρίζουμε ότι είναι πολύ νωρίς κάποια ομάδα να φορμαριστεί έτσι και είναι και λάθος να φορμαριστεί μια ομάδα αυτόν τον καιρό γιατί μετά θα έχει προβλήματα το χειμώνα, αλλά όσο το δυνατόν καλύτερα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα είναι οι ποδοσφαιριστές, να μπορέσει να ετοιμάσει την ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα για τα συγκεκριμένα τα παιχνίδια. Ναι, γιατί τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, ξεκίνησε η ομάδα τα επίσημα παιχνίδια εκεί προς το τέλος του Αυγούστου, αλλά όλοι λέγαμε ότι μπορούμε να κάνουμε και υπομονή. Παιδιά, 4-5, τα πρώτα 4-5-6 παιχνίδια, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια τελείως νέα ομάδα, θα δούμε πώς θα πάμε. Εκεί όμως υπήρχε το περιθώριο να διορθώσεις πράγματα. Εδώ μιλάμε για knockout match. Έχεις δύο match που θα δώσεις τον πρώτο γύρο, άλλα δύο μετά καλώς εκ των πραγμάτων, άλλα δύο να πας στα play-off, που μακάρι να φτάσει η ομάδα στα play-off. Νομίζω ότι ο πρώτος μεγάλος εντός εισαγωγικών στόχος είναι αυτός. Να πας στα play-off, να κάνεις δηλαδή τρεις αγώνες εντός έδρας και μετά θες και λίγο εύνοια της τύχης βέβαια για τον αντίπαλο. Αλλά εντάξει, μπορεί να υπάρχει και αντίπαλος ο οποίος δεν παίζεται. Είναι πιθανό να υπάρχει ομάδα που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ισπανία, στην Αγγλία, που ξέρουμε ότι αυτές οι ομάδες είναι λίγο αλλού. Είναι δυνατές ομάδες, έχουν πολύ μεγάλα ρόστερ, πολύ ακριβά ρόστερ. Ναι, σίγουρα θα υπάρχουν δυσκολίες στον δεύτερο και στον τρίτο γύρο, ειδικά. Θα υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Μακάρι η ομάδα να τα καταφέρει, γιατί αν τα καταφέρει, νομίζω θα υπάρχει μια τεράστια ανάσα στο οικονομικό. Καλά, αν περάσει στους ομίλους. Νομίζω θα ανάψει πυρσούς ο Καρυπίδης. Αλλά πέρα από αυτό θα ανάψουμε και εμείς γιατί θα το ζήσουμε και η επιτυχία της ομάδας. Θέλουμε να έχει επιτυχία και ο πρόεδρος της ομάδας γιατί αν είναι καλά αυτός οικονομικά θα πηγαίνει καλά και ο σύλλογος. Αλήθεια, πώς είναι η συνεργασία πλέον με τον Θόδωρο Καρυπίδη στην Σούπερ Λίγκα και με τον Άρη να επιστρέφει στην Ευρώπη? Γιατί εσύ τον έχεις βιώσει, τον έχεις ζήσει και στα δύσκολα κομμάτια. Εντάξει, ο πρόεδρος είναι η τέταρτη χρονιά τώρα που τελείωσε που βρίσκεται στην ομάδα, στον Άρη. Έχει κάνει πολλές θυσίες, έτσι αυτό είναι αλήθεια, το ξέρουν όλοι, το αναγνωρίζουν όλοι. Έχει βάλει αρκετά χρήματα, έχει πάρει την ομάδα από την ΓΑΜΑ Εθνική την χρονιά που δεν είχε βγει, έτσι. Βγήκε την επόμενη, βγήκε στη Β' Εθνική, δεν μπόρεσε μετά την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά βγήκε στη Super League. Σαν πρώτο στόχο που είχε θέσει φέτο, που ήταν η έξοδο της ομάδας στην Ευρώπη, νομίζω ότι τον καταφέραμε και έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο ομάδα. Λογικά είναι και αυτός ευχαριστημένος. Συνεχίζει να έχει όνειρα για την ομάδα ο πρόεδρος. Πιστεύω ότι θέλει λίγο βοήθεια παραπάνω από τον κόσμο. Το έχει πει και ο ίδιος. Έχει όμως φιλοδοξίες, έχει όνειρα και θέλει να φτάσει ακόμα πιο ψηλά την ομάδα. Και είναι και μια βοήθεια ακόμα στην οποία
στην οποία, για την οποία ποντάρει και στα διαρκεία στο οποία αναμένεται να βγουν αυτή την εβδομάδα. Από την... Νομίζω το είχε, το είχε πει στην τελευταία φορά που είχε μιλήσει ότι είχε ζητήσει να, από τον κόσμο έτσι, να βοηθήσει παραπάνω, να αυξηθούν τα διαρκεία. Νομίζω ότι κάθε πρόεδρος θα το ήθελε αυτό, έτσι, όχι μόνο ο πρόεδρος του Άρη αλλά και από τις άλλες ομάδες, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια για την ομάδα. Όσον αφορά το οικονομικό σχέδιο. Έχουν εκλείψει και οι λόγοι της θεωρητικά πάντα αποχής του κόσμου από το γήπεδο. Ίσα ίσα πλέον ο κόσμος βλέπει ένα θρεπτικό σύνολο, μια ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει, μπορεί να πρωταγωνιστήσει, υπάρχει η πρόκληση της Ευρώπης, πρέπει σιγά σιγά ή μάλλον όχι γρήγορα γρήγορα ο κόσμος να γεμίσει και πάλι το κλειάνι της Βικελίδης. Βέβαια ήδη είχε μια πολύ μεγάλη πληρότητα φέτος, απλά είναι δεδομένο ότι η δυναμική του κόσμου είναι ακόμα μεγαλύτερη και αυτό περιμένουμε να δούμε. Πληρότητα αγωνιστική θεωρείτε ότι με βάση όλα αυτά τα οποία συζητάτε στο team που υπάρχει με τον Σάββα Παντελίδη, τον Ντίνο τον Διαμαντόπουλο, τον Θόδωρο τον Καρυπίδη βέβαια που είναι ο μεγαλομέτοχος ο πρόεδρος, θεωρείτε ότι θα υλοποιηθεί τελικά αυτό το δύο παίκτες σε κάθε θέση? Γιατί είναι και μια από τις προϋποθέσεις για τις οποίες μας μίλησε ο Σάββας ο Παντελίδης. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έχει γίνει η κουβέντα ανάμεσα στους τρεις οι οποίοι είναι αυτοί και αποφασίζουν, έτσι πρώτος ο πρόεδρος από εκεί και μετά είναι και ο διευθυντής και ο προπονητής, έτσι τα έχουν βάλει κάτω και έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα να γίνουν. Σίγουρα θα γίνει προσπάθεια από όλους για να γίνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έτσι να έχουμε δύο ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση, βέβαια μπορεί να μην είναι οι ποδοσφαιριστές της άξης, μπορεί κάποιος να είναι λίγο καλύτερος, ο άλλος να είναι το level του λίγο πιο χαμηλό. Έτσι, ανάλογα και με το οικονομικό, ανάλογα και με τα χρήματα ας πούμε, που θα διαθέσει ο πρόεδρος, αλλά αυτό επιβάλλεται να γίνει και νομίζω ότι θα γίνει στο τέλος. Στην δεύτερη αυτή χρονιά του Άρη, μετά την επιστροφή του Super League, εντάξει, πέρσι ήταν φυσιολογικό να μην δούμε την ομάδα να ψάχνεται τόσο πολύ για νεαρούς εξελίξιμους ποδοσφαιριστές, πήγε σε πιο έτοιμες επιλογές. Φέτος ενδεχομένως να αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό, ας πούμε, και να δούμε τον Άρη να ψάχνεται ίσως και για κάποιους νεαρούς εξελίξιμους παίχτες σε κάποιες θέσεις. Αν βέβαια αξιολογηθούν και ως κατάλληλες περιπτώσεις. Ναι, έχει γίνει κουβέντα αυτό που λέτε, έχει γίνει κουβέντα. Υπάρχουν οι βασικές επιλογές, έτσι, αυτοί που θα υπάρχουν στο μυαλό του προπονητή, ναι, για την βασική την εντεκάδα. Υπάρχουν κάποιες άλλες επιλογές οι οποίες είναι εισάξιες με αυτούς εδώ πέρα που θα είναι στη βασική εντεκάδα, απλά επειδή παίζουν 11 κάποιοι θα είναι αναγκαστικά στον πάγκο. Έτσι μιλάμε τώρα για εισάξιες ποδοσφαιριστές, έτσι, στο ίδιο επίπεδο, το ίδιο level. Από εκεί και πέρα όμως είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε και λίγους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι εξελίξιμοι, θα είναι νεαροί σε ηλικία και οι οποίοι θα μπορούν με τη δουλειά έτσι να φτάσουν και αυτοί στο επίπεδο των άλλων ποδοσφαιριστών. Και γιατί όχι αύριο μεθαύριο να μην ανέβει κάποιος ακόμα περισσότερο και να μην μπορέσει η ομάδα να τον πουλήσει για να έχει και οικονομικό όφελος. Από την Ελλάδα ή και από το εξωτερικό? Γιατί τώρα εντάξει, εσείς που βλέπετε καλύτερα και παρακολουθείτε όλη την ώρα, έχετε εικόνα το αν υπάρχει κάτι αξιόλογο στην ελληνική αγορά. Φέρει τον Κλεμέντε. Μονολογώ εγώ, λέω κάτι δικά μου. Ναι, από το εξωτερικό σίγουρα είναι κάποια παιδιά νεαρής ηλικίας οι οποίοι παρακολουθούνται και όλο τον χρόνο. Ναι. Έτσι, αυτό το γνωρίζω πολύ καλά. Ναι. Έχουν ακουστεί και κάποια ονόματα από την Ελλάδα. Τώρα αυτά εδώ πέρα θα τα βάλουν κάτω σίγουρα ο Διαμαντόπουλος, ο τεχνικός διευθυντής μαζί με τον Σάββα, μαζί με τον πρόεδρο. Έτσι. Ναι, ναι. Και σίγουρα θα κοιτάξουν να βρουν την καλύτερη λύση για την ομάδα μας. Mm-hmm. Εγώ την αίσθηση, δική μου αίσθηση είναι αυτή, ότι με τον Παντελίδη έχει κολλήσει καλύτερα σε σχέση με τον Ερέρα και δεν είναι μόνο θέμα γλώσσας. Δηλαδή ότι η συνεννόηση δεν έχει να κάνει μόνο στο ότι μιλάει ελληνικά. Δεν ξέρω και ως ιδιοσυγκρασία ενδεχομένως. Και το λέω με βάση γιατί αρκετές φορές και στον πάγκο αντί για το παιχνίδι έβλεπα τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεστε και στον ένα προπονητή και στον άλλον. Εντάξει, εγώ η ιδιότητα αυτή τη στιγμή που έχω στην ομάδα του Άρη είναι για να βοηθήσω τον προπονητή, έτσι, σε οποιοδήποτε σημείο και για οτιδήποτε πράγμα μου ζητηθεί η βοήθεια, είμαι εκεί για να τον βοηθήσω, είτε είναι στον πάγκο, είτε είναι στην προπόνηση, είτε είναι το βράδυ να είμαστε στο ξενοδοχείο και να κάνουμε την κουβέντα, οτιδήποτε μου πει, έτσι. Ο Πάκο, εντάξει, ήταν λίγο πολύ καλός άνθρωπος σαν χαρακτήρας, έτσι ήταν λίγο, είχε διαφορετική κουλτούρα, ήταν συνηθισμένος διαφορετικά. Ο Σάββας είναι εντελώς διαφορετικά, ο Σάββας γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, γνωρίζει τη Super League, γνωρίζει τους ποδοσφαιριστές, τους αντιπάλους, την νοοτροπία και σίγουρα είναι πιο
πιο εύκολο και όχι λόγω της γλώσσας όπως είπατε πριν, είναι σίγουρα πιο εύκολο να συνοηθείς. Και εγώ θα το χαρακτήριζα ίσως και πιο συνεργάσιμο, γιατί ο Ερέρα σου δίνει λίγο την εικόνα του ανθρώπου που είναι απόλυτος. Είχε κάποια πράγματα ο Πάκος στο σκεπτικό του, τα οποία θεωρούσε ότι αυτά είναι δεδομένα. Δεν υπήρχε κάποια πράγματα έτσι που να πεις ότι ξέρεις τι, να τα συζητήσουμε ή να τα δούμε λίγο διαφορετικά. Σεβαστή η γνώμη του. Έτσι αυτός είναι προπονητής, έτσι είχε αποφασίσει. Εμείς αναγκαστικά ακολουθούσαμε τον δρόμο του. Ο Πάκο ήταν εντελώς διαφορετικά τα σκεπτικά του, ήταν μεγαλωμένος αλλιώς, είχε δουλέψει σε άλλες ομάδες, δεν ήξερε το δικό μας το πρωτάθλημα, δεν ήξερε τη Super League. Είχε τα δικά του, τα πιστεύω. Ναι, υπάρχει πάντα αυτό. Πάντως, έχω την αίσθηση ότι φέτος υπάρχουν τρία παιχνίδια τα οποία κέρδισε ο Άρης και λειτουργήσαν στο τέλος απόλυτα θετικά στο ταμείο. Τα δύο τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ρωτάμε και παίκτες και τα λοιπά. Ποιο ήταν πιο σημαντικό, το γκολ του Ματίγια με τη Λαμία, γιατί εκεί θα ακολουθούσε χαμός αν δεν κέρδιζε η ομάδα. Το γκολ στην Ξάνθη που ήταν η επανέναρξη εκεί με τον Ματέο Γκαρσία. Ή η νίκη στη Ριζούπολη, όπου ήταν ανάμεσα στον Πάκο και τον Σάβα και υπήρχε ο Τόλης στη μέση. Όταν με βάλανε στη μέση, δηλαδή. Ήταν κομβικό. Κοιτάξτε, και εκείνο το μάτς. Και τα τρία νομίζω ότι είναι το καθένα για τους λόγους του, ήταν καθοριστικά. Το παιχνίδι, να τα πάρω το πρώτο, όπως είπατε, το πρώτο με τη Λαμία, ήταν στην περίοδο στα μέσα Ιανουαρίου, ναι. Τότε που είχαν φύγει κάποιοι ποδοσφαιριστές, δεν τους είχαμε αναπληρώσει ακόμα. Είχαμε πολλούς ποδοσφαιριστές εκείνη τη μέρα το συγκεκριμένο παιχνίδι τραυματίες. Ο Μπρούνο Γκάμα τραυματίστηκε. Στο 7ο λεπτό σε εκείνο το παιχνίδι χτύπησε και ο Μπρούνο, έτσι ακριβώς. Δεν ήταν καλό το κλίμα της ομάδας από τα προηγούμενα τα παιχνίδια. Σίγουρα το γκολ του Ματίγια ήταν καθοριστικό. Εμείς βέβαια δεν το χάρηκαμε και το παιχνίδι τη νίκη. Έτσι, όταν πήγαμε στα αποδυτήρια ήταν σαν να μην κερδίσαμε. Στην ουσία δηλαδή το μόνο που κερδίσαμε από εκείνο το παιχνίδι ήταν οι τρεις βαθμοί στη βαθμολογία, τίποτε άλλο. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Ξάνθη, σίγουρα ήταν το παιχνίδι, το γκολ εκείνο το συγκεκριμένο του Ματίου, που ήταν η επανεκκίνηση της ομάδας. Από εκείνο το παιχνίδι και μετά η ομάδα πήρε πάνω της. Σε τρεις μέρες μετά παίζαμε με τα Γιάννηνα μέσα στην έδρα μας στο Βικελίδης, κερδίσαμε και εκείνο το παιχνίδι με καλή εμφάνιση. Και από εκεί και μετά άρχισε η ομάδα να ρολάρει και να παίρνει και αποτελέσματα και να παίζει και πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι μέσα στην Ριζούπολη, η κατάσταση ήταν άσχημη εκείνο το διάστημα, γιατί η ομάδα προερχόταν από τέσσερις ήττες. Ήταν το παιχνίδι με τον Πανιόνι που χάσαμε στη Νέα Σμύρνη, μέσα στην έδρα μας από τον ΠΑΟΚ, χάσαμε στο ΑΚ από την ΑΕΚ και τελευταία ήταν από τον Ολυμπιακό. Ναι. Την επόμενη μέρα η διοίκηση είχε αποφασίσει να φύγει ο Πάκο. Και εκείνο το παιχνίδι ήταν δύσκολο και ας παίζαμε με τον τελευταίο, έτσι, ας παίζαμε τον Απόλλων, ο οποίος ήταν τελευταίος στη βαθμολογία, αλλά αν αναλογιστεί κανείς ότι η ομάδα που ερχόταν από τέσσερις ήττες, αλλαγή προπονητή, περιμέναμε την άλλη εβδομάδα να έρθει ο καινούριος προπονητής, χωρίς ψυχολογία τα παιδιά, σίγουρα και εκείνο ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και έτσι όπως εξελίχθηκε μετά ήταν σημαντική η νίκη, πάρα πολύ σημαντική. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που είπε προχθές ο Σάββας ο Παντελής ήταν η σχέση με τα αποδυτήρια. Νομίζω ότι πάντα ο βοηθός προπονητή είναι πιο κοντά στους παίκτες. Δεν λέω στον Άρη, σε όλες τις ομάδες, ότι ο βοηθός προπονητή πολλές φορές είναι αυτός ο οποίος συνδέει πολλές φορές ποδοσφαιριστές με τον πρώτο προπονητή. Έχεις την ίδια άποψη με τον coach ότι... Καταρχήν, υπήρχαν θέματα στα αποδυτήρια μέχρι το Γενάρη. Λίγο πολύ καταλαβαίνουμε όλοι ποιους παίκτες εννοεί από εκεί και έπειτα. Αλλά και ότι υπάρχουν ακόμα. Κοιτάξτε, δύσκολο είναι αυτό τώρα. Σε όλες τις ομάδες ισχύει αυτό που είπε ο coach για τους βοηθούς. Πάντα είναι πιο κοντά με τους ποδοσφαιριστές. Όχι, αυτό το είπα εγώ. Έτσι. Αυτό το λέω εγώ. Όχι ο coach. Εγώ λέω ότι ο coach είπε ότι υπήρχαν προβλήματα στα αποδυτήρια με κάποια παιδιά και δεν τα έχουμε λύσει ακόμα όλα. Απλά στο λέω με την ιδιότητα, επειδή ακριβώς είσαι ο βοηθός προπονητή και συνδέεις τις δύο πλευρές. Εντάξει, κοιτάξτε, σε κάθε ομάδα είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που παίζουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές που είναι στον πάγκο και κάποιοι που είναι εκτός αποστολής. Έτσι, είναι λογικό, γιατί παίζουν 11 και μπαίνουν και άλλοι 3 αλλαγή. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν τον εαυτό τους αντικειμένο και είναι δυσαρεστημένοι. Είναι λογικό αυτό, δεν είναι παράλογο, παντού συμβαίνει. Όχι μόνο στον Άρη, σε όλες τις ομάδες. Κάποιος ποδοσφαιριστής που δεν θα παίξει μπορεί να θεωρεί ότι αδικήθηκε ή να νομίζει ότι εγώ έπρεπε να παίξω και να μην παίξω τάδε. Ναι. Αυτά υπάρχουν παντού.
Εντάξει, είναι στο μυαλό των ποδοσφαιριστών. Ο προπονητής από την πλευρά του κοιτάει το καλύτερο για την ομάδα και κοιτάει τους ποδοσφαιριστές στην προπόνηση και ποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση, με σκοπό μόνο και μόνο να κερδίσει την Κυριακή. Δεν κοιτάει τίποτα άλλο. Δεν κοιτάς πρόσωπο. Κοιτάς ποιος είναι πιο καλά, να τον βάλουν για να κερδίσω. Νομίζω ότι αυτό έκανε και ο Σάββας. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Άρα, για να το διευκρινίσουμε σίγουρα και λίγο παραπάνω, δεν εννοούσε κακά παιδιά. Εννοούσε ότι υπάρχει από κάποιους μια γκρίνια παραπάνω. Παίζω, δεν παίζω. Όχι, έπρεπε να παίξω εγώ. Αυτό εκεί είναι το ζήτημα, δηλαδή. Έτσι όπως το είπε ο Σάββας στη συνέντευξη, έτσι το ερμηνεύω εγώ. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι αυτό είπε. Και νομίζω ότι δεν ισχύει μόνο στη δικιά μας την ομάδα, νομίζω παντού ότι ισχύει σε όλες τις ομάδες. Και σε κάποια σημεία, coach, δεν βοήθησαν και οι οριακές καταστάσεις που κλήθηκαν τα αποδυτήρια να διαχειριστούν μετά από άσχημα αποτελέσματα, νομίζω. Δηλαδή, έκαναν ίσως λίγο πιο άσχημα το πράγμα, αλλά εκεί φάνηκε και η διαχείριση και από το. Πώς φαίνεται ο φίλος των παικτών αμέσως. Και από τον Παντελίδη, αλλά και από ολόκληρο το τεχνικό team. Ο κολλητός των ποδοσφαιριστών. Στη διαχείριση των δύσκολων καταστάσεων. Τι δύσκολο, θα αρχίσω τώρα, είναι και ο coach στον αέρα. Τι δύσκολη κατάσταση έχει με τον Εργοτέλη, δηλαδή. Αλλά άσε το, εσύ έχεις κουραστεί. Το κύπελο θέλω. Εντάξει, ναι, okay. Πήγε ο άλλος με 18 τέτοιες σφαγές και έχει πάρει το κύπελο. Κόστο του χρόνου να πάτε στο τελικό, γιατί ο Χρήστος εδώ πέρα με το. Κοίταξε, άμα μου δώσουν δύο goal offside, πάρω δύο πέναλτι μούφα, ναι, ακυρώσω και δύο goal στον αντίπαλο, θα πάω με μένα να παίζει, θα πάει στο τελικό. Τι ρε φίλε, τέλος πάντων. Για να αλλάξουμε την κουβέντα. Νομίζω ότι από όλη τη χρονιά, έτσι, όλη τη χρονιά, έτσι, το μόνο μελανό σημείο της ομάδας μας ήταν αυτό, έτσι, το δεν μπορέσαμε, ας πούμε, να προχωρήσουμε στο κύπελο, να πάμε σε επόμενο γύρο ή στους 16, στους 8, να προχωρήσουμε παραπάνω. Απλά, δεν ξέρω αν είναι δικαιολογία, έτσι, μας έτυχε ακριβώς σε εκείνο το διάστημα, το οποίο η ομάδα βρισκόταν στην ισχυρότερη της κατάσταση αγωνιστικά. Ήταν και το διάστημα το οποίο προσπαθούσαμε στην προπόνηση να αλλάξουμε, αλλάξαμε τον τρόπο προπόνηση, να ανεβάσουμε λίγο τη φυσική κατάσταση, έτσι με τη γενική έννοια σας το λέω. Και μας έτυχε έτσι πριν τα Χριστούγεννα εκείνο το παιχνίδι, το οποίο η ομάδα δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Είναι ίσως το μοναδικό μελανό σημείο, το οποίο και εμείς αναχωριόμαστε γι' αυτό, έτσι, και εμάς δεν μας άρεσε. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το χρωστάτε για του χρόνου. Ναι, εννοείται. Εννοείται ότι είναι στόχος. Εννοείται ότι είναι στόχος και ότι το χρόνο θα πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα σε αυτό το θεσμό. Νωρίτερα έκανε κόσμο μια αναφορά στον Μπρούνο Γκάμα. Ο κ. Παντελίδης είπε ότι τον περιμένουμε τον Αύγουστο. Είναι ένα ερωτηματικό η κατάσταση στην οποία θα επιστρέψει, γιατί μιλάμε και για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι σίγουρα ποιοτικός. Okay, μπορεί να κάνει τη διαφορά, αλλά είναι και στα 31 του. Εντάξει, 31, ναι, ο Μπρούνο βρίσκεται τώρα στο στάδιο αποθεραπείας, ναι. Έτσι, έχει έρθει και τελευταίο διάστημα, έχει έρθει και δύο-τρεις φορές στη Θεσσαλονίκη, ήρθε και εκεί στο προπονητικό, mm-hmm. Τον είδαμε, μιλήσαμε κιόλας μαζί του, πάει πάρα πολύ καλά η αποθεραπεία του. Εάν τυχόν σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η αποθεραπεία που κάνεις, όχι τόσο η επέμβαση, γιατί πάνω κάτω την επέμβαση την κάνουν καλοί γιατροί και κάνουν όλοι τα ίδια πράγματα. Η αποθεραπεία είναι το σημαντικό. Ο Μπρούν ακολουθεί το πρόγραμμα έτσι όπως πρέπει να ακολουθήσει. Οπότε εμείς περιμένουμε να είναι μαζί μας τον Αύγουστο. Ευχόμαστε να είναι στην κατάσταση αυτή που ήταν πριν τον τραυματισμό του, πριν τον Ιανουάριο δηλαδή. Νομίζω ότι τα 31 χρόνια δεν νομίζω ότι είναι πολύ, ότι θα έχει κάποιο θέμα επειδή χτύπησε στα 31. Δεν νομίζω ότι θα τον επηρεάσει. Το θέμα είναι να γίνει καλή αποθεραπεία του και να μπορέσει να τον φύγει μετά ο φόβος που έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που κάνουν αυτή την επέμβαση στο γόνατο, για να μπορεί να μπει να βοηθήσει και την ομάδα. Μάλιστα. Έτσι είναι σημαντικό. Και εντάξει, υπό άλλες συνθήκες ο Αύγουστος θα ήταν το ξεκίνημα. Τώρα δεν είναι το ξεκίνημα ο Αύγουστος, θα προηγηθούν πολύ σημαντικά παιχνίδια. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι η αναμονή για δύο-τρεις παίκτες που είναι και δεν είναι στην ομάδα. Δηλαδή ο Ρόουζ, ο Ματέο. Η ομάδα τι κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Αναγκάζεται και ψάχνει και προχωράει μάλιστα και για το backup, ή περιμένει και αναμένει τι θα γίνει με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις? Και δεν λέω να μας πείτε τι γίνεται με τον Ρόζ και τον Ματέο, αλλά θέλω να δω και να καταλάβει και ο κόσμος πώς κινείται μια ομάδα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, από τη μία θέλει αυτούς τους παίκτες, γιατί και αυτοί θέλουν να μείνουν, απ' την άλλη, ειδικά η περίπτωση του Ματέου νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη για τον Άρη με βάση τα χρήματα που απαιτούνται. Ψάχνεις ταυτόχρονα και για τον αντικαταστάτη, δεν ψάχνεις, ψάχνεις και το προχωράς, τι ακριβώς γίνεται? Είναι όντως δύσκολες περιπτώσεις και οι δύο, και του Ματέου και του Ροζ. Βέβαια για τον Ματέο έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πρόταση η ομάδα στην Λας Πάλμας. Είναι
κάτι που εξαρτάται από τη Λας Πάλμας. Περιμένουμε δηλαδή την απάντηση τη δική τους. Όσον αφορά για το Ρόζ, είναι δεδομένη επιθυμία της ομάδας αλλά και του ίδιου του παίκτη, από ό,τι γνωρίζω, να μείνει στην ομάδα. Εκεί υπάρχει μια ρήτρα στην συμφωνία που έγινε τον Ιανουάριο ανάμεσα στη Λοριάν και στον Άρη. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσό. Σίγουρα θα γίνει κάποια διαπραγμάτευση για μικρότερο από αυτό το ποσό, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα που απαιτούνται για την απόκτηση του Ρόζ. Εμείς θέλουμε, η ομάδα θέλει και τον Ματέο, θέλει και τον Ρόζ. Γνωρίζω πολύ καλά ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές θέλουν να μείνουν στην ομάδα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι δύσκολες περιπτώσεις, σίγουρα η ομάδα αυτή τη στιγμή ψάχνεται για τους αντικαταστάτες. Έτσι. Κοιτάμε ποδοσφαιριστές στις συγκεκριμένες θέσεις. Για το ενδεχόμενο δηλαδή. Ναι, για το ενδεχόμενο που κάτι δεν πάει καλά. Σίγουρα όμως η πρώτη επιθυμία ολονών είναι να μείνει και ο Ματέο, να μείνει και ο Ρούς στην ομάδα μας. Δεν ξέρω αν σας είπανε και τίποτα στην τελευταία συγκέντρωση την περασμένη Πέμπτη, πριν αναχωρήσουν και αυτοί. Ο Ματέο δεν πρόλαβε να μιλήσει γιατί έτρωγε. Έτρωγε, έφαγε όλα τα σουβλάκια, έφαγε όλα τα φυτά. και δεν πρόλαβε να μιλήσει. Λέει, κάτσε να τα φάω τώρα που δεν θα ξαναπετύχω. Σωστό. Ναι, εντάξει. Ναι, κάτι τέτοιο. Δεν έχουν αναγκή. Οι Αργεντίνοι τρώνε, έχουν τις μπριζόλες τις ωραίες. Ναι, εντάξει. Έχουν αποκρέατα, είναι καλά οι Αργεντίνοι. Εντάξει. Δεν ξέρω, έφερε καμιά γίδα, τίποτα ο Δελεζής πάλι να ψήσει, ψήνει κάτι περίεργο. Όχι, όχι, αυτά τα ήταν ο διευθυντής μαζί με τον προπονητή, αυτοί τα κανόνισαν, δεν έφερε ο Δελεζής. Δεν είχε προβατίνες δηλαδή για τέτοια. Είναι και αυτά. Βέβαια, το Βαγγέλη είδα, ψήνω Βαγγέλης ήταν ο ψήστης, τα ψήσε καλά τα σουλάκια. Να είναι καλά, να είναι καλά ο Βαγγέλης, να είναι γερός, τα έκανε πολύ καλά τα κάνει. Και Νατάκια και δεν νομίζω να έλεγα τίποτα γιατί είναι και λίγο δυνατός ο Βαγγέλης, αλλά εντάξει. Το καλό κλίμα πάντως αυτό που βλέπουμε και από τέτοιες περιστάσεις όπως το ψήσιμο τελευταία μέρα κτλ. Είναι νομίζω, αν όχι το πρώτο κλειδί, ένα από τα βασικά κλειδιά ώστε ο Άρης να συνεχίσει το ίδιο και ακόμα καλύτερα την επόμενη σεζόν. Μακάρι, μακάρι και εμείς το ευχόμαστε. Όλα από εκεί ξεκινάνε, από το καλό κλίμα μέσα στα αποδυτήρια. Έτσι, και αυτό είναι κάτι που πιστώνεται πρώτα στον προπονητή, έτσι, ναι. Και γενικώς στη διοίκηση, στην ομάδα, σε όλους που είναι εκεί μέσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ευχάριστες τέτοιες στιγμές όταν κλείνει το πρωτάθλημα και έχουμε πετύχει το στόχο μας. Να είμαστε όλοι μαζί έτσι σε ένα μπάρμπεκι, όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλοι οι προπονητές, και να υπάρχει τέτοιο καλό κλίμα και χαμόγελο και πειράγματα και τέτοια πράγματα. Την προετοιμασία την κλείσαμε. Ολλανδία υπό coach οριστικοποιήθηκε. Νομίζω είναι μια από τις εκκρεμότητες που είναι να λυθούν τώρα, αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι πρέπει να το έχουν τελειώσει το θέμα με την Ολλανδία. Ένα προπονητικό κέντρο, νομίζω κοντά στο Αϊτχόβεν τώρα. Αν δεν το έχουν κλείσει, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου δηλαδή να το τελειώσουν. Με τα φιλικά, νομίζω, ήταν μια εκκρεμότητα να οριστικοποιηθεί. Ναι, και με τα φιλικά, ναι, ναι. Και τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε εκεί πέρα στα φιλικά. Μάλιστα. Άρα, υπεύθυνη επικοινωνία, να στείλουν τίποτα να βάλουμε, γιατί αλλιώς θα γράφουμε όλες τις μεταγραφές και μετά μαζί τις χαλάσαμε. Όχι. Όχι. Κότς, ευχαριστούμε πολύ. Καλή ξεκούραση, γιατί είναι απαραίτητη. Παρόλο που έχω την αίσθηση ότι και εσύ και ο Σάβας Παντελίδης και ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος. Αυτή την περίοδο δεν είναι τόσο για σας η ξεκούραση. Κάτι καμιά βδομαδούλα να κλέψετε. Μετά υπάρχει η προεργασία για την ετοιμασία, για την προετοιμασία. Προεργασία για την προετοιμασία. Προεργασία για την προετοιμασία, σωστά το λέτε. Εντάξει, είναι, έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες και έτσι πρέπει να γίνει. Εμείς είμαστε στη διάθεση και του Προέδρου και του Ντίνου, όποτε χρειαστεί για να βοηθήσουμε σε κάτι. Εννοείται και του Σάβα. Όσο το δυνατόν να είναι λυμένα τα προβλήματα, έτσι ώστε όταν θα ξεκινήσει η ομάδα 15-16 Ιουνίου, να μπούμε με μοναδικό στόχο τη δουλειά και τίποτα άλλο στο μυαλό μας. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά.